Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ζητήματα Ραφίνας Πικερμίου σήμερα, με αφορμή την παρουσίαση ενός υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου από την περιοχή. Και ο εν λόγω υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ραφίνας Πικερμίου με τον Ανδρέα Βασιλόπουλο είναι ο κύριος Γιάννης Ιωάννης Ξουρίκης. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μένετε χρόνια στην περιοχή, ξέρετε καλά τα ζητήματα, είστε λογιστής, αν δεν κάνουμε λάθος. Σωστά. Στο επάγγελμα είμαι λογιστής. Για πέστε μας λίγα λόγια να ενημερωθούν και όσοι μας βλέπουν. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Ραφίνα και δραστηριοποιούμε στον χώρο του φοροτεχνικού λογιστή με την έδρα στη Ραφίνα και υποκατάστημα στους Αμπελοκήπους. Μάλιστα. Με συνεργάτες σε Ελλάδα και Βουλγαρία, Κύπρο. Μάλιστα. Διεθνής έχετε γίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε αρκετά χρόνια. Από το 2015. Ενεργά, να το πούμε έτσι, και με την πολιτική όπως γνωρίζουμε γενικότερα. Σωστά. Έχετε έτσι ανησυχίες. Θέλω να διαβάσω κάτι πριν προχωρήσω σε ερωτήσεις για να μου το σχολιάσετε. Τι έχει πει ο υποψήφιος δήμαρχος Ανδρέας Βασιλόπουλος για σας δημοσίως. Μαζί μας στις δημοτικές εκλογές του 23 ο Γιάννης Οξουρίκης. Λογιστής στο επάγγελμα, επί σειρά ετών πρόεδρος του Συλλόγου Ενότητα, δεν μας το είπατε αυτό, στη διασταύρωση της Ραφίνας. Για τον Γιάννη όλοι έχουν να πούν μια καλή κουβέντα. Εγώ έχω να πω ότι είναι ένας ξεχωριστός φίλος. Είναι όμως και ένας υποψήφιος από εκείνους που θέλεις να εκλεγούν λόγω της έως σήμερα προσφοράς του, της αξιοπρέπειας και του ήθους του. Κοκκινήσατε ήδη όταν λένε καλά λόγια ναι, για εσάς. Όταν είμαι μπροστά, ναι. Τον Ανδρέα τον εγνώρισα μέσα από το Σύλλογο, την Ενότητα, όπου είμαι και πρόεδρος. Είχαμε καλέσει τότε όλους τους υποψήφιους δημάρχους για να έρθουν να πούμε τα προβλήματα που έχει η διασταύρωση και γενικά ό,τι θέλαμε να θέσουμε σαν σύλλογος. Τότε είχε έρθει μόνο η κυρία Τόκα και ο κύριος Βασιλόπουλος και μας είχε συναντήσει και μου έκανε εντύπωση ότι όχι απλώς ήρθε και μιλήσαμε με τον κύριο Βασιλόπουλο, κράτησε σημειώσεις και ξαναεπανήλθε ώστε να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις σε όλα αυτά που του είχαμε θέσει. Χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Και όπως και βοήθησε το Σύλλογο σε ένα σοβαρό θέμα που υπήρχε. Υπήρχε ο Σύλλογος 19 χρόνια πλάς, με λάθος αφημί. Τι και λέτε. Με τη βοήθεια του Ανδρέα του Βασιλόπουλου καταφέραμε και βγάλαμε αφημί πλέον στο Σύλλογο. Μας παρουσιάζεται λοιπόν έναν άνθρωπο, έναν αιρετό, έναν υποψήφιο, ο οποίος ήρθε ουσιαστικά εκεί να δει, να ακούσει, να ενημερωθεί, έτσι και όχι για το Θεαθήνε. Αυτό μας λέτε τώρα. Ναι, σωστά. Ήρθε να βοηθήσει. Και ένα άλλο που μας είχε κάνει την εντύπωση στα μέλη του Συλλόγου ήταν ότι ποτέ δεν ήρθε, όχι απλώς ήρθε να δώσει, αλλά ποτέ δεν ήρθε να πει ότι θέλω να πάρω πλέον. Και ήταν ένας λόγος που το 2019 αποφάσισα και κατέβηκα μαζί του. Μάλιστα. Δεν ήρθε δηλαδή, λέτε μετά να ζητήσει ποτέ. Το αντίτυπο, να το πούμε όχι, έτσι. Όχι, ενώ είχαν μπει κάποιοι άλλοι στο Σύλλογο που με πίσω στο μυαλό τους ότι πλέον θέλω να πάρω κιόλας. Για μιλήστε μας λίγο για την Ενότητα, δηλαδή τους στόχους της δράσης σας και όλα αυτά. Η Ενότητα είναι ένας σύλλογος με ιστορία. Έχει κάνει μεγάλες δράσεις και στο παρελθόν και στο παρόν. Φυσικά τώρα έχει λίγο αδρανοποιήσει γιατί... Για θέματα διασταύρωσης. Ναι, γιατί δεν έχουμε χώρο. Σταγαζόμασταν κάτω από τον Ιερό Ναό και πλέον αποχωρήσαμε, αλλά μας παραχωρήσανε ένα κοντέινερ. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε ένα κοντέινερ δεν μπορούν να γίνουν πολλές δράσεις. Εκεί στεγάζεστε. Εκεί, ναι. Σε ένα κοντέινερ που μας έχουν παραχωρήσει στο χώρο της Θεία. Σας έχουν εννοείται το Δήμο. Ναι, από το Δήμο. Πώς σας αντιμετωπίζει δηλαδή η Δημοτική Αρχή? Ανταποκρίνεται πέρα από το γεγονός ότι εσείς για τους λόγους σας επιλέξατε να ακολουθήσετε τον κύριο Βασιλόπουλο, αλλά δεν πάβετε να έχετε και αυτή την ιδιότητα του Προέδρου. Σωστά. Άρα ασχολείστε με τα... κοιτάτε να διασφαλίσετε και τα συμφέροντα. Ποιες είναι οι σχέσεις σας, ποια είναι η ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής? Δεν ήταν και θετική. Δηλαδή όσες φορές είχαμε φτάσει να ζητήσουμε κάτι, πάντα υπήρχε κάποιος λόγος είτε που δεν γινόταν ή
και με αριθμό πρωτοκόλλου που δεν είχε απαντηθεί και ποτέ. Α, μάλιστα. Δηλαδή απαξίωση και διαφορία. Σωστά. Όσο και να προσπαθούσε τότε και ο... τώρα δεν είναι και στη ζωή ο τότε αντιπρόεδρος, ο κύριος Ταξιάρχης, πάντα βρίσκαμε μία πόρτα κλειστή. Πού το οφείλετε, πού νομίζετε οφείλετε αυτό, πού το αποδίδετε? Πιστεύω στο ότι δεν προσκόμασταν στον εκάστοτε, στην εκάστοτε μάλλον δημοτική αρχή. Μάλιστα. Δηλαδή... Μπορεί να είναι και λάθος. Ναι, όχι, η δικιά σας αίσθηση. Γιατί είναι, κάποια στιγμή, ας πούμε, είχαμε πάει και είχαμε ζητήσει για κάποια ηχητικά για να κάνουμε κάποια εκδήλωση και μας είχαν πει ότι είμαστε ο μοναδικός σύλλογος που ζητάει συνέχεια. Ενώ ξέραμε και βλέπαμε ότι υπήρχαν συλλόγοι που υπήρχε αρρωγός από πίσω ο Δήμος. Μάλιστα. Δηλαδή σας είχε επιπλήξει, να πω έτσι, ότι ζητάτε συνέχεια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία τα παίρνατε αυτά που ζητούσατε? Όχι. Τότε πώς θα με πηγαίνατε πάλι? Λοιπόν, άρα εσείς από όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν είσαστε φύλλα προσκύμενοι και το γνώριζε αυτό, θεωρούσε ότι ο Δήμαρχος και η διοίκηση ότι δεν είχε κανένα λόγο να σας βοηθήσει. Ενώ είχαμε έτσι προσπαθήσει άπειρες φορές να έρθουμε κοντά. Μάλιστα. Έχετε πει και εσείς σε δηλώσεις σας και τώρα σε αυτό που δηλώσατε πάλι στο βιογραφικό σας ως υποψήφιος ότι ο Ανδρέας Βασιλόπουλος μέσα από τις δράσεις του και μέσα από έμπρακτες αποδείξεις, να το πω έτσι, της αγάπης του για τον τόπο σας έχει κερδίσει και προσωπικά. Σωστά. Έτσι, ως φίλο και φυσικά ως επικεφαλής. Ποιες είναι αυτές οι δράσεις και ενέργειες που σας έπεισαν ότι θα πρέπει να τον ακολουθήσετε πάλι? Ήταν δράσεις που είχαν να κάνουν με τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Είχαν γίνει αιμοδοσίες. Είχαμε φτιάξει μια κάρτα την οποία μπορούσε κάποιος να μπαίνει μέσα σε μια πλατφόρμα όταν χρειάζεται κάποιος αίμα να του δώσεις ή να ζητήσεις από το καναπέ που λέμε του σπιτιού μας και να ζητήσουμε να δώσουμε αίμα σε κάποιον συνάνθρωπό μας. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση ήταν ότι προεκλογικά είχαν γράψει κάποιοι αρνητικά για τον Ανδρέα τον Βασιλόπουλο και κάποιος από αυτούς με παίρνει ένα βράδυ και μου λέει, Σαββάτο βράδυ, και μου λέει θέλω και έχω ανάγκη για αίμα. Του λέω μπορώ να σου δώσω, του λέω, μια μπουκάλα, πόσο μιλάτε χρειάζεται? Μιλάτε για τον ίδιο ο οποίος είχε εκφραστεί αρνητικά δημοσίως. Ναι, 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 το είχε γράψει δημοσίως. Μου λέει χρειάζομαι 4 μπουκάλες αίμα μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Του λέω μπορώ να σου δώσω μία. Σε επικοινωνία που είχα με τον Ανδρέα τον Βασιλόπουλο και αφού του είπα το προβληματισμό μου, του εξήγησα ποιος ήταν. Η απάντηση του Ανδρέα ήταν ότι μπορούμε να αρνηθούμε το αίμα. Και τη Δευτέρα το πρωί υπήρχαν και 4 μπουκάλες αίματος. Δεν έφυγε καν από το δικό μου το account, ας πούμε, να αφαιρηθεί το αίμα. Έφυγε από την τράπεζα αίματος του Ανδρέα του Βασιλόπουλου και πήγε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Που δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος... Δείχνει πολλά και είναι μια πολύ ωραία κατάθεση, έτσι, μια εμπειρία. Γιατί, ξέρετε, ακούμε διάφορα για τις πολιτικές δράσεις, αλλά αυτό είναι μια ανθρώπινη δράση. Νομίζω ότι θα αγγίξει πολλούς, γιατί... Όχι, έχει κάνει πολλά ο Ανδρέας. Έχω δει τον Ανδρέα να δίνει χρήματα. Τα οποία φυσικά δεν τα κοινοποιεί, έτσι, και καλά κάνει. Όχι, δεν κοινοποιούνται. Έχω δει τον Ανδρέα σε περίοδο που να υπάρχει έλλειψη σε φαρμακεία και αυτά, να προσπαθεί και να βρίσκει οξύμετρο. Έχω δει τον Ανδρέα το να δίνει από την τσέπη του να αγοραστούν κάποια προϊόντα, να δίνονται σε μια οικογένεια. Τα πας, τα δίνεις, δεν ξέρεις που τα βρήκες, δεν ξέρεις... Μάλιστα. Έτσι και την αξία. Ναι, σωστά. Ωραία. Αυτά νομίζω είναι... αρκούν, φαντάζομαι είναι πολλά ακόμα, αλλά αρκούν για να καταλάβουμε γιατί τον εκτιμάτε τόσο πολύ ως άνθρωπο πρώτα, έτσι. Να δούμε λοιπόν και τις ικανότητές του, όπως λέτε τώρα, και τις δικές σας και ως υποψήφιος δήμαρχος, γιατί έχετε καταφέρει και βοηθήσατε και φέρατε χρήματα από ΕΣΠΑ. Για πέστε μας γι' αυτό. Ναι, όσοι είχαν πληγεί με το COVID-19, είχε βγει από την περιφέρεια ένα μη επιστρεφτέο ποσό, το οποίο το παίρνανε βάση ΕΣΠΑ. Τότε δημιουργήθηκε μια ομάδα με επικεφαλής τον Ανδρέα τον Βασιλόπουλο. Εννοείται ενδοπαραταξιακά. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο βγήκαμε πόρτα-πόρτα, μαγαζί-μαγαζί, ενημερώσαμε, μαζέψαμε τους φακέλους, μαζέψαμε τα χαρτιά. Υπήρχε ομάδα πίσω εδώ στο γραφείο με επικεφαλής τη σύζυγο του κύριου Βασιλόπουλου, την Άντια, η οποία κατέθετε το φάκελο. Και μέσα από αυτό πάλι εδώ ο Ανδρέας και η ομάδα του δεν βοηθήσανε μόνο
επιχειρήσεις που είχαν να κάνουν με την τοπική κοινωνία. Πόσα ήταν αυτά τα χρήματα βοήθησε, που ήρθαν? Ήταν 610.000 που φέραμε στη Ραφίνα. 610.000. Ναι. Άρα αυτά δόθηκαν στους καταστηματάρχες της Ραφίνας. Σωστά. Που είχαν πληγεί από την καραντίνα. Από το COVID, ναι. Και χωρίς οι ίδιοι να έχουν μπει στη διαδικασία να... Ναι, όλος ο φάκελος φτιάχτηκε από την ομάδα του Αντρέα του Βασιλόπουλου. Ήταν ατελώς, δεν έδωσε κανένας κάποιο. Αυτό θέλω να πω. Ούτε κατέβαλαν ρήμα, κάποιο ποσό, ούτε όλα συντάχθηκαν από εσάς. Τα πάντα. Και ήθελα να συμπληρώσω ότι και ακόμα και εδώ βοηθήθηκαν επιχειρήσεις που ήταν εκτός του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, οι οποίοι μας είχαν πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα. Και αυτό δείχνει πολλά και δείχνει έτσι και μία άλλη οπτική, να το πούμε. Σωστά. Γιατί είναι αυτό που περιγράφαμε πριν για την αντιμετώπιση του συλλόγου σας και πώς είναι όταν δεν μπαίνει σε διαδικασία να ξεχωρίσεις τους δημότες σε φύλλα προσκύμενους και μη. Σωστά. Υπάρχει και κάτι ακόμα που το αναφέρετε και είσαστε περήφανος γι' αυτό. Για χάρτες που βλέπω εδώ στα κεντρικά πρακτορία της Ραφίνας. Τι συνέβη με αυτό? Σε αυτό πρέπει να είναι περήφανος, πιστεύω, ο Ανδρέας Βασιλόπουλος και όλη η ομάδα του. Μεγαλώνοντας στη Ραφίνα και πηγαίνοντας σχολείο και στη Ραφίνα, και όσοι έχουμε ταξιδέψει από πρακτορία στη Ραφίνα, το μόνο που μπορούσαμε να βρούμε ήταν χάρτης Ανδροτίνου Μύκονου. Μάλιστα. Πουθενά δεν υπήρχε ταξιδιώτης που έμενε είτε στη Ραφίνα είτε έφευγε για κάποιο άλλο νησί, να μπορεί να πάρει να δει ένα χάρτη που έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία της Ραφίνας. Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος έκδωσε χάρτη, το οποίο πάλι δωρεάν. Πάνω στο χάρτη υπάρχουν και μαγαζιά και επιχειρήσεις τις οποίες μπορεί κάποιος να πάει να τον προμηθευτεί ατελώς και να μπορέσει να πάει να φάει, να ψωνίσει, να δει τι έχει κοντά που, εκεί που βρίσκεται, ποια είναι τα αξιοθέατα, τα πάντα. Μάλιστα. Κάτι που έλειπε από την περιοχή. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πρωτόγνωρο, έτσι δεν είχε συμβεί πάλι ποτέ. Να, δεν είχε. Δύο είναι οι τελευταίες ερωτήσεις. Η μία είναι να μας πείτε γιατί αποφασίσατε να κατέβετε ξανά στις δημοτικές εκλογές και τι προσδοκάτε? Γιατί ήθελα να κατέβω στις δημοτικές εκλογές? Γιατί θέλω να μπορέσω και εγώ με τη δικιά μου προσφορά να μπορέσω να βάλω ένα λιθαράκι, ο τόπος μου να πάει λίγο ακόμα πιο μπροστά. Να μπορέσω να δώσω τις ιδέες που έχω, που κάποτε χλεβαστήκανε, γιατί έχω κάνει κάποια ταξίδια και έχω δει και άλλους δήμους πώς διενεργούν, που έχουν λιμάνι, έχουν... να μπορέσουν να μπουν και στην δικιά μας τοπική κοινωνία. Είτε σε παιδικές χαρές, που υπάρχει ένας μεγάλος δώρος τελευταία που κανένας δεν έχει σκεφτεί να γίνει και μια παιδική χαρά για παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα. Μάλιστα. Για παιδιά που είναι αμαία. Που τα έχετε δει αυτά, που έχουν και αυτά την ανάγκη, σε άλλες πόλεις, έτσι, στη χαρά, στο γέλιο. Ή εφόσον θέλουμε να υπάρχει μια κοινωνία που να είμαστε όλοι μαζί, να μπορεί το παιδί από μικρή ηλικία να ενταχθεί και με αυτόν που έχει κάποια διαφορετικότητα στην κίνηση και σε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν παιδικές χαρές τις οποίες είναι για παιδιά που δεν βλέπουν. Που τα έχετε δει αυτά σε όλες τις πόλεις. Υπάρχει και στην Ελλάδα. Που τα παιδιά πατώντας ξέρουν πού πηγαίνουν για να μην χτυπήσουν και για να μην. Υπάρχουν ειδικές κούνιες που μπορεί να μπει ένα παιδί με ένα μαξίδιο να κάνει και αυτό κούνια. Και όχι να κάθεται στην άκρη και να βλέπει τα άλλα παιδάκια. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό και στη δικιά μου τη γειτονιά. Ανθρωπισμός πολύ. Δίνεται έμφαση πολύ, καταλαβαίνω σε αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Στην κοινωνική πολιτική που το λέμε. Γιατί χλεβάστηκαν αυτές οι ιδέες σας? Γιατί πολλές φορές δεν τους νοιάζει. Πιστεύω. Δεν τους νοιάζει. Γιατί αν δεν είχαν χλεβαστεί, θα είχαν δημιουργηθεί ή φάνηκαν και ακούστηκαν έτσι εξωπραγματικές και ότι αυτά δεν γίνονται εδώ. Έχω ακούσει, είχαμε πάει τότε με το σύλλογο και είχαμε ζητήσει ακόμα να δώσουμε φαγητό σε παιδιά τα οποία δεν έχουν. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν παιδάκια τα οποία. Και αυτό δεν είναι τόσο τρομερό. Από κοιλικία της περιοχής ακούσαμε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε. Γιατί είπαμε να ερχόμαστε να σας το πληρώνουμε εμείς σαν σύλλογος και να έρχεται το παιδάκι να παίρνει. Ναι. Δεν ήταν υποχρεωμένη να γίνει. Πιάσαμε δύο δασκάλους, είπανε δεν μπορώ να το δίνω. Ναι. Δηλαδή προσπαθούσαμε να κάνουμε πράγματα που να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία και να μπορέσουμε να δούμε τον κόσμο πάνω στο πρόβλημα. Άρα όλες αυτές οι προτάσεις σας δεν έπιασαν τόπο καθόλου, έτσι. Ναι, όπως και σχολικά σταματάνε πάνω στη Μαραθώνος, στο δεύτερο δημοτικό. Στο γυμνάσιο Ραφίνας Πικερνίου, το σχολικό το μεσημέρι περιμένει τα παιδιά στην απέναντι μεριά, στην εκκλησία, πάνω στη στροφή.
πάλι απλά είχαμε... πράγματα είναι αυτά. Απλά, είναι απλά πράγματα πρέπει να κάποιος να ενδιαφέρεται. Είχαμε ζητήσει και είχαμε πει κιόλας ότι θέλουμε, αν μπορεί, το σχολικό. Και είχε πάρει και μάλιστα και η αδερφή μου, σαν μητέρα που έχει παιδί στο γυμνάσιο, και την εταιρεία, αν μπορεί το σχολικό να αφήνει τα παιδιά και να τα παραλαμβάνει από τη δεξιά μεριά που είναι το σχολείο. Φυσικά αυτό δεν έγινε ποτέ. Έχω άπειρες φωτογραφίες που τα παιδιά περνάνε το δρόμο απέναντι, ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Σε ένα τυχόν ατύχημα. Σε ένα τυχόν ατύχημα. Θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει και τι φταίει. Θα είναι αργά τότε. Υπήρχε γονιός που γύρισε και μου είπε: εσένα τι σε νοιάζει, έχεις παιδί δικό σου? Μάλιστα. Το να με νοιάξει για το παιδί του κάθε ανθρώπου, δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι μόνο το δικό μου το παιδί εκεί. Μα τι λέτε τώρα. Αλλά καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας και έτσι όπως το είπατε ότι με χλέβασαν έτσι, όταν παίρνατε τέτοιες απαντήσεις στο ενδιαφέρον σας για τα παιδιά των άλλων. Πάμε λοιπόν και σε ένα τελευταίο. Μας είπατε αρκετούς λόγους που κατά τη γνώμη σας θα ωφελούσε, να το πω έτσι, το κοινωνικό σύνολο να γίνει δήμαρχος ο Ανδρέας Βασιλόπουλος. Πέστε μας για εσάς τώρα δύο λόγια. Γιατί νομίζετε ότι εσείς θα πρέπει να επιλέξει εσάς τους ψηφοφόρους? Πιστεύω ότι γιατί θα ήθελε να αλλάξει την καθημερινότητά του και να αναβαθμίσει τον τόπο που ζει ο ίδιος και τα παιδιά του. Γιατί έχει βαρεθεί να έχει τη διαμάχη ανάμεσα Ραφινιώτης με Πικρεμιώτης. Γιατί θέλει έναν νέο άνθρωπο με πείρα, έναν άνθρωπο με σωστή ομάδα, σωστές βάσεις και με ικανότητα να διοικήσει με προδιαγραφές. Γιατί είδε τον Ανδρέα τον Βασιλόπουλο να ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση, να κάνει δράσεις με ουσία και να είναι δίπλα σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη. Και αυτό πιστεύω ότι αξίζει στον Ανδρέα μέσα από αυτή την παρουσία του να είναι δήμαρχος. Φυσικά πιστεύω ότι υπάρχουν και αυτοί που θα πούνε ένα όχι στον Ευάγγελο Μπουρνού για τη μέχρι σημερινή του συμπεριφορά, καθώς και πιστεύω ότι υπάρχουν και εκείνοι που πιστεύουν ότι είμαστε οι καλύτεροι για να μπορέσουμε να διοικήσουμε το Δήμο. Μάλιστα. Πάλι δεν μου μιλήσατε για τον εαυτό σας, αλλά μου το είπατε στα αρχή ότι δεν θέλει να μιλάνε άλλοι για εσάς. Μιλήσατε πάλι για τον επικεφαλή σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξουρούκη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξουρούκη, για αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.